Τελικά η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στην υδροδότηση τμήματων της πόλης των Ιωαννίνων. Οι χαμηλές θερμοκρασίες είχαν σαν αποτέλεσμα να σπάσει ο αγωγός στο αντλιοστάσιο της Κρίας και να τεθεί εκτός υδροδότησης μεγάλο μέρος της πόλης που παίρνει νερό από την Κρία. Τα συνεργεία της ΔΕΗ στις 2.30 τα ξημερώματα προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν το πρόβλημα ώστε να δώσουν νερό ξανά στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΗ, Μάκη Χρυσοστόμου, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στα ψηλά σημεία της πόλης με δεκάδες συνοικίες είτε να μην έχουν καθόλου νερό, είτε να έχουν χαμηλή πίεση. Μέσα στις επόμενες ώρες η υδροδότηση, όπως είπε, θα επανέλθει κανονικά σε όλους τους καταναλωτές, ευχαριστώντας τους εργαζόμενους και ειδικά τα συνεργεία της ΔΕΗ που δούλεψαν, όπως είπε, κάτω από αντίξωες συνθήκες τα ξημερώματα για να δώσουν λύση στα προβλήματα με το σπάσιμο του αγωγού. Η κακοκαιρία. Το πρόβλημα ήταν χθες το βράδυ στην περιοχή της Κρίας, στο αντλιοστάσιο της ΔΕΗ. Μας έσπασε ένας, από τον πάγο έσπασε ένας αγωγός, το οποίο μας άδειασε τη δεξαμενή. Αναγκαστήκαμε 2 η ώρα τα ξημερώματα, θα σας στείλω και σχετικές φωτογραφίες να τις δείξετε τις επόμενες ώρες. Αναγκαστήκαμε 2 η ώρα τα ξημερώματα τα συνεργεία της ΔΕΗ να πάνε να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Την αποκατάστησαν κατά τις 6 το πρωί. Βέβαια, οι κεντρικές δεξαμενές της ΔΕΗ, λόγω μη συνεχόμενης ροής νερού, λιγόστεψε το νερό και έτσι είχαμε προβλήματα στα πολύ ψηλά σημεία της πόλης των Ιαννίνων. Σε διάφορες περιοχές άλλες όπως είναι το Κουτσελιό, η Γορίτσα, η Μουζακέ και κάποιες άλλες περιοχές της Παμβότιδας, εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα από το σύνδεσμο ίδρυυσης από το Σίδλι, ο οποίος είχε κάποιες βλάβες και αυτός λόγω παγετώνων και αποκαταστήθηκαν σιγά σιγά, η ροή του νερού θα ομολοποιηθεί και θα έχουν όλοι νερό. Ήδη τώρα τα συνεργεία που ρώτησα πριν από λίγο μου είπαν ότι αρχίζουν και τα ψηλά σημεία να παίρνουν νερό. Λοιπόν, αλλά είχαμε και άλλα προβλήματα. Είχαμε προβλήματα επειδή λόγω της βροχής τα φρεάτια των ομβρίων σκεπάστηκαν από τα μηχανήματα γιατί δεξιά και αριστερά του δρόμου ρίξανε χιόνι. Ερχόταν αρκετό νερό το οποίο δεν απορροφόταν από τα φρεάτια και έτσι είχαμε μερικώς πλημμυρικά φαινόμενα πάνω στους δρόμους. Τα συνεργεία δούλευαν μέχρι αργά το βράδυ. Σε κάποια σημεία ανταποκριθήκαμε εγκαίρως, σε κάποια άλλα μας πήραν τηλέφωνο και πήγαμε και τα αποκαταστήσαμε. Πού είχαμε τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα? Είχαμε στο Σταυράκι και στη διασταύρωση του Σταυρακίου, είχαμε στην Γαριβάλτη, είχαμε σε περιοχές οι οποίες είναι ανηφορικές κυρίως, το οποίο εντάξει τα φτιάξαμε. Ωραία. Έχετε να κάνετε κάποια σύσταση στους πολίτες? Η σύσταση των πολιτών να είναι να προσέχουν λίγο τα ρολόγια τους, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαρροές αυτή τη στιγμή, σπάνε τα ρολόγια μετά τον παγετώνα και έχουμε μεγάλες απώλειες του νερού. Και η ΔΕΗ θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Δηλαδή, οι ποσότητες νερού που δίνουμε αυτή τη στιγμή είναι ποσότητες νερού καλοκαιριού. Άρα, υπάρχουν αρκετές διαρροές. Να προσέχουν, γιατί μετά θα φωνάζουν ότι τους έρχεται μεγάλη χρέωση. Γιατί συνήθως σπάει το ρολόι μετά το ρολόι, εκεί που αρχίζει και καταγράφει το υδρόμετρο και χρεώνει η ΔΕΗ αρκετά κυβικά μετά. Προβλήματα και στον οικισμό μεταξύ άλλων Κουτσελιού Γορίτσας, καθώς υπήρξε και εκεί βλάβη. Τα συνεργεία του Σίδλι έχουν επέμβει για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα στην υδροδότηση και με το γέμισμα των δεξαμενών θα ομαλοποιηθεί και εκεί η υδροδότηση.